Αναβλήθηκε για τις 30 του μήνα η εκδίκαση της υπόθεσης του 25χρονου Παλαιστίνιου που κατηγορείται για την επίθεση σε ομοεθνή του το βράδυ της περασμένης Παρασκευής. Ο Παλαιστίνιος που δέχθηκε επίθεση βρισκόταν στο σπίτι του και το αποτέλεσμα της επίθεσης αυτής με μεταλλικό αντικείμενο ήταν ο τραυματισμός του στην πλάτη και στα πόδια. Η αναβολή της υπόθεσης ήταν αποτέλεσμα έλλειψης ιατροδικαστικής εξέτασης. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι είναι αθώος, υποστηρίζει ότι δεν ήταν ο ίδιος ο δράστη τη συγκεκριμένη πράξη και αυτό που κατηγορείται. Ο 25χρονο Παλαιστίνιο που κατηγορείται, σύμφωνα με το συνήγορό του, υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με την επίθεση. Μάλιστα ισχυρίστηκε ότι οι δύο του είχαν γνωριστεί και πω για κάποιε μέρε είχε φιλοξενηθεί στο σπίτι του θύματο χωρί μεταξύ του να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Είχε, να τον... είχε ζητήσει να τον φιλοξενήσει για μια-δύο μέρε, τον φιλοξένησε, έφυγε, τον ευχαρίστησε και τώρα δίθεν, α πούμε, πήγαινα με είχαν κάποια. Ε, Αψημαχία μεταξύ του ή φέρανε και ε, πήγε να του κάνει αυτή την επίθεση βραδινή ώρα μαζί με ένα άλλο άτομο. Αλλά δεν προκύπτουν ούτε τα αίτια ούτε για ποιο λόγο δήθεν συνέβη αυτό το πράγμα, ούτε ε, δεν προκύπτει κάποιο κίνητρο, κάποια αφορμή, κάτι συγκεκριμένο, χειροπιαστό. Επιπλέον, ο συνήγορό του τόνισε ότι οι συνθήκε αναγνώριση του προσώπου πίσω από την επίθεσή του ήταν τέτοιε που δεν βοηθούσαν στο να εξαχθεί με βεβαιότητα το συμπέρασμα για ποιο πρόσωπο επρόκειτο. Αν ε, διαβάσει κάποιο δικογραφία, είναι μια πράξη οποία έγινε βράδυ. Και αναγνωρίστηκε μέσα στο σκοτάδι, με δίθεν, δίθεν αναγνωρίστηκε μέσα στο σκοτάδι, με χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπόρεσε ε, να εξακριβώσει ο, το θύμα. Επομένω, ε, ο ίδιο αρνείται την κατηγορία, αρνείται την οποιαδήποτε συμμετοχή στην συγκεκριμένη πράξη. Υπενθυμίζεται ότι ο 25χρονο κατηγορούμενο συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου, ενώ επιχειρούσε να επιβιβαστεί σε πλοίο για να φύγει από την Κρήτη. Θα ήταν άλλωστε, πέραν τη λογική του να πάει κάποιο στο, στο λιμάνι να ταξιδέψει, εκεί που υπάρχουν αστυνομικοί ελέγχοι και λυπεί και το Λιμεναρχείο, εάν είχε κατά νου ότι εγώ, παιδιά, διώκομαι ή ε, ε, είμαι ύποπτο για την τέλεση ενό τέτοιου εγκλήματο, σωματικών βλαβών κτλ. Θα ήταν, δηλαδή, εντό εισαγωγικών ανοησία το να πα στι αστυνομικέ αρχέ, εκεί που είναι η, η, η πηγή, να ταξιδέψεις εάν είχε κατά νου αυτό ο άνθρωπο ότι θα τον, θα τον ψάχνουν για αυτό το συγκεκριμένο έγκλημα.